δεν το είδα τη σούρφη. Αλλά τεσσαρτών ηγεσίεσεν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ήγκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρησιν των τεσμάτων ημών αιτήσε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άσοτε το Κύριο άσμα κενό, πρόσχομαι αμήθαν μες το επίσεν ο Κύριος. Σοφία πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Εν τες ημέρες εκείνες δια των χειρών των Αποστόλων έγινε το σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά, και ήσαν ομοθυμαδων άπαντες εν της τοά Σολομώντος. Τον δε λοιπόν ουδή σε τόλμα κολλάστε αυτής, αλλά μεγάλην εν αυτούς ο λαός. Μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύοντες το Κύριο πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τηθένε επικλινών και κραβάτων, ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επισκιάσει την εαυτό. Συνήρχοντο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτο. Ήτινε σε θεραπεύοντο άπαντε. Κυρίνησή το αναγινός κοντή. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία αρθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα της. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα πρόσχομαι. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Το καιρό σε έγκουσε. Εν ταύτας κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενών των τυφλών γολών ξηρών, εκδεχομένου ότι του είδα το σκήνιση. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμπήθρα και τάρετε το είδον. Ο πρώτος ευάγνεται τα λαχή του είδατος. Η γης έγινε το δίποτε κατήχε το νοσήμα της. Δόξα Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της ευσεβέσι κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σήμερα τιμούμε δύο ανθρώπους με υψηλό αίσθημα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίοι σε εποχές μεγάλων στερήσεων διδάσκουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την προσφορά στον άνθρωπο. Η ευεργεσία αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπο. Πηγάζει από το αγνό αίσθημα φιλαλληλίας, χωρίς υπολογισμό ή σκοπιμότητα. Κίνητρο είναι η αγαθοεργία και η αγάπη. Είναι κοινωνική δράση με τεράστιο μέγεθος. Οι ευεργέτες μας, ο Γεώργιος και η Εκατερίνη Κονδύλη, δεν είναι άνθρωποι που κατάγονταν από πλούσιες οικογένειες, παρά δύο μετανάστες.
εργάτες που έφυγαν για πολλά χρόνια στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή και κάτω από δύσκολες συνθήκες δούλεψαν σκληρά για τα προς το ζήν. Μια αίσθηση η οποία ήταν συνειδητή, έβγαινε από τη βαθιά γνώση της ιστορίας και ότι αυτά τα μνήματα, τα ερείπια ή και τα μνημεία τα οποία φύλαγε, κάτι μετέφεραν. Μετέφεραν ένα μεγάλο φορτίο ιστορικό, το οποίο αυτό το ιστορικό φορτίο θα το παίρναμε εμείς, όπως πράγματι έγινε. Αυτή λοιπόν η ιστορική αίσθηση του χρόνου, μαζί με τη βαθιά χριστιανική πίστη, είχαν ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο άρχισε να υλοποιείται στα δύσκολα χρόνια, από το 1997, με μία σειρά από ευεργεσίες. Μία σειρά, θα λέγαμε, μοναδικές ευεργεσίες, στοχευμένες όμως για να έχουν μία προστιθέμενη αξία και μία απόδοση στην κοινωνία. Βεβαίως να ευχαριστήσουμε και όλους όσους συντέλεσαν, που πέρασαν από εδώ, τα συνεργεία. Δεν έχει σημασία ότι πληρώθηκαν, σημασία έχει ότι πιστεύω ότι έκαναν το κάτι παραπάνω για να είναι τέλειο αυτό το κτίριο σήμερα που παραδίδεται σε χρήση. Και αυτό το συνεδριακό κέντρο και το ΚΑΠΗ θα συνοδεύει τη ζωή όλων μας. Όχι αυτών που σήμερα είναι στην τρίτη ηλικία ή κάτοικοι της αρχαίας Κορίνθου. Θα συνοδεύει και τις επόμενες γενιές. Και εδώ μπροστά θα υπάρχουν οι πρωτομές. Οι πρωτομές του Γεωργίου και της Εκατερίνης Κονδύλη. Για να θυμίζουν το μεγάλο έργο τους, τη μεγάλη διαδρομή στη ζωή, αλλά και την παρουσία τους εδώ στην αρχαία Κόρινθο. Μια διαδρομή που είναι υπερήφανοι οι ίδιοι, γιατί κουβεντιάζω συχνά μαζί τους, αλλά είμαστε και εμείς υπερήφανοι. Μια διαδρομή με συνέπεια, που πάντα πίστευαν σε οράματα, πάλευαν αυτά τα οράματα, αυτά που είχαν σκεφτεί από μικρή ηλικία, ήθελαν να πετύχουν και οι ίδιοι αλλά και η κοινωνία. Πάλεψαν πολύ. Πιστεύω ότι τα κατάφεραν. Πιστεύω ότι σήμερα είναι ικανοποιημένοι όσο κανείς που είμαστε σε αυτήν εδώ τη συνάντηση. Τη συνάντηση των εγγενείων. Είναι οι πιο πλήρης από αγάπη, από συναισθήματα άνθρωποι εδώ σε μία αυτή τελετή. Και αυτή η μέρα, όχι μόνο για τους ιδίους, αλλά και για όλους εμάς, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. Θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη ως κάτι το ξεχωριστό, ως ένα δώρο προς την κοινωνία από το υστέρημά τους, από αυτό που έκαναν από κόπους μιας ζωής. Εγώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να τους ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Είναι λίγο αυτό που κάνω τώρα δημόσια ή αυτό που κάνει κατηδία. Να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκφράζοντας όλα τα συναισθήματα, όχι μόνο όλων όσων μαζευτήκαμε εδώ σήμερα, αλλά και όλης της κοινωνίας, εδώ, στη Δημοτική Κοινότητα της Αρχαίας Κορίνθου, της ιστορικής έδρας του Δήμου, αλλά και όλων των Κορινθίων, αλλά και των Ελλήνων. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Στοι πατριώτες, με την αγάπη σας, σας καλωσόρισα εδώ σε αυτά τα εγγένεια. Αυτά τα εγγένεια τα κάναμε με ένα σκοπό, όπως γράφει και η ταμπέλα, και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όταν λέμε κοινωνικών δραστηριοτήτων, έχουμε όλα μέσα. Κάποιος φτωχός που θέλει να κάνει βαφτίσια, κάποιος φτωχός που θέλει να κάνει τη γιορτή του, έχει το δικαίωμα να το ανοίξουν και να είναι αμφιλοκερδός. Δεν επιτρέπεται ούτε καν για μένα, είτε ζω, είτε πεθαίνω, να μάθω ότι κάποιος τον χρεώσανε συμβολικά κάτι. Το έκανα για δωρεά. Το έκανα για όλη την αρχαία Κόρινθο που την αγαπώ. Την αγαπώ και την αγαπώ. Δεν έχω να πω παραπάνω πολλά. Εκείνο που έχω να πω, ευχαριστώ τους μαστόρους. Είναι οι ίδιοι που μου φτιάξαν και το νηπιαγωγείο. Εκτός ορισμένοι που βάλαν τα τζάμια, γιατί βρήκαμε μια διαφορά. Αλλά δεν έχω να πω τίποτα. Να τους παρουσιάσω τους μαστόρους, είναι γνωστοί. Είναι όλοι από εδώ.
επέβαλα στον εαυτό μου και με τη γυναίκα μου να μείνουν τα λεφτά στην αρχαία Κόρινθο. Και δεν ήρθε ξένος μάστορας εύκολα εδώ. Είναι όλα ηλεκτρολόγοι, πώς λέμε, υδραυλικοί, μηχανικοί και εργολάβοι, είναι όλοι Έλληνες, εδώ όλοι, αρχαία Κόρινθο. Και για την αρχαία Κόρινθο έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, δεν ξέρω γιατί, αλλά θεωρώ την αρχαία Κόρινθο λίχνο του πολιτισμού της Κορίνθου. Άλλο τίποτα δεν έχω. Δεν θα σας πω πολλά λόγια. Εγώ ευχαριστώ πολύ σε όλο τον κόσμο που παραβλέθηκε σήμερα εδώ. Θα ζητήσω μόνο μία χάρη. Να το συντηρήσουμε, να μένει πάντα ίδιο το κτίριο και όλα γύρω του. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι ο κύριος Αλέξανδρος, αύριο θα είναι ο κύριος Γιώργιος, μεθαύριο θα ευχηθώ πάντα να το τηρούν όπως είναι σήμερα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Το φερμά γίνεται. Πάμε τώρα να κόψουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, να παίξουμε τότε. Για, παίξουμε. Πάμε. Thank you.